όλη αυτή την περίοδο εκατοντάδες εργατικά σωματεία, σύλλογοι γυναικών, άλλοι φορείς, φορείς εδώ, πολιτιστικοί, αθλητικοί κλπ, φορείς της νεολαίας, διεκδίκησαν, μπήκαν μπροστά, φυσικά όσο στο μέτρο του δυνατού και στο μέτρο των περιορισμών που υπήρχαν, ενάντια σε αυτά τα μέτρα, πάλεψαν για πραγματικά μέτρα προστασίας. Στην προμετωπίδα αυτού του αγώνα ήταν η υγειονομική. Που θυμίζουμε ότι οι υγειονομικοί πριν λίγα χρόνια, μαζί και με άλλους δημόσιους υπάλληλους, ήταν οι τεμπέληδες. Θυμίζουμε ότι είχαμε συγχωνεύσεις τεράστιες, είχαμε κλεισίματα νοσοκομείων, είχαμε απολύσεις από τα νοσοκομεία. Αυτά τα έκαναν αυτές οι κυβερνήσεις, η Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα και του ΣΥΡΙΖΑ μετά, οι οποίες τώρα σχίζουν τα ημάτια τους, οι οποίες μας καλούσαν να χειροκροτούμε τους υγειονομικούς στα μπαλκόνια και να τραγουδάμε και να όλοι μαζί στις 9 η ώρα το βράδυ κλπ. Λοιπόν, σε αυτόν τον δρόμο που κάναμε σε όλη την περίοδο της πανδημίας, σας καλούμε να βαδίσουμε. Ο καθένας δηλαδή να πάρει τη θέση του μέσα στο κίνημα, όπου μπορεί και όπως μπορεί και με όποιον τρόπο. Είτε μέσα από το σωματείο, είτε μέσα από το σύλλογο γονέων, για παράδειγμα, που υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στα σχολεία που θα αντιμετωπίσουμε και με την προσχολική αγωγή και με άλλα. Είτε στο σύλλογο γυναικών εδώ της περιοχής, είτε στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες αυτές που πήρατε και πραγματικά ήταν υποδειγματικές οι κινητοποιήσεις που κάνατε, που έχετε ξεκινήσει στην περιοχή και για όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης. Και πρέπει να βοηθήσουμε το επόμενο διάστημα να φτάσει να ενημερωθεί ο κόσμος σε όλη, απ' άκρη σ' άκρη, γιατί το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης έχει μικρή έκταση. Δεν βάζει φραγμό στον αέρα. Έτσι δεν είναι, και με την καύση απορριμμάτων και με τη δυσοσμία στον εύωσμο κλπ. Λοιπόν, μέσα σε αυτές τις κινητοποιήσεις και με την καύση των σκουπιδιών, θυμίζουμε ότι η αδειοδότηση της καύσης την φέρανε μέσα στην πανδημία, νομίζοντας ότι θα σας πιάσουν στον ύπνο. Τη στιγμή που η κυβέρνηση και τα επιτελεία της έβγαιναν και έριχναν κροκοδίλια δάκρυα, δηλαδή για την πανδημία και για την υγεία, την ίδια στιγμή το Υπουργείο Ενέργειας ήταν πανέτοιμο να υπογράψει αυτή την αδειοδότηση που φέρνει ακόμη πιο κοντά τον καρκίνο σε όλες τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Είναι καθαρό ότι ο όμιλος, αυτός ο πολύ μεγάλος όμιλος, ο ΤΙΤΑΝ, εφαρμόζει όλο το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν εφαρμόζει κάτι, είναι το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που εφαρμόζει και των εθνικών κανονισμών και νόμων που έχουν ψηφιστεί για την καύση και έχουν ψηφιστεί διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Είναι μια εξέλιξη που δείχνει ότι στο βωμό του κέρδους θυσιάζονται χωρίς δισταγμό η υγεία του λαού και το περιβάλλον. Καταλαβαίνετε ότι ακριβώς η ίδια αιτία είναι και για τα υπόλοιπα προβλήματα. Οι ίδιοι υπεύθυνοι. Επομένως, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα προσπαθούμε και οι δυνάμεις μας, του ΚΚΕ, της ΚΝΕ, να πρωτοστατήσουμε στην αναχέτηση αυτής της επιδίωξης του ομίλου. Προσπαθούμε να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή εδώ, με τα πρώτα μας στελέχη στην περιοχή, με τον Δημοτικό μας Σύμβουλο, με το Σωματείο Συνταξιούχων, με το Συνδικάτο Οικοδόμων, με το Σύλλογο Γυναικών, με όλους τους, όπου έχουμε, με τις δυνάμεις μας που έχουμε, σε συλλόγους γονέων και αλλού, και σε αυτόν τον αγώνα και στους παραπάνω αγώνες, θα καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Και θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Πρέπει όμως να αναλογιστεί ο καθένας τι σόι σύστημα είναι αυτό, το επαναφέρω και το ξαναλέω, το καπιταλιστικό, που από τη μια έχουμε φτάσει σε σημείο για τα 5G, μας μιλάνε για τεχνητική νοημοσύνη, και από την άλλη έχουμε, την ίδια στιγμή έχουμε μαζικούς τάφους ανθρώπων στις ίδιες τις Μητροπόλεις, στις ίδιες τις μεγάλες τις καπιταλιστικές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία. Ποιες χώρες είχαν τα περισσότερα θύματα? Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία, οι μεγάλες δυνάμεις με βιομηχανικές περιοχές, πώς το λένε, με πολύ μεγάλη μερίδιο στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού και το παγκόσμιο ΑΕΠ κλπ. Είναι απλά θέμα αυτό κάποιου τρελού Τραμπ, που είναι και λίγο παρμένος, ή Τζόνσον, ή κάποιου μείγματος διαχείρισης τέτοιου ή αλλιώτικου. Δεν είναι. Γιατί και εκεί που είχες άλλου είδους κυβερνήσεις, όπως είναι η Ισπανία ή όπως είναι η Σουηδία, είχες ακριβώς
πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων, είχε ακριβώς αυτό το πράγμα. Επομένως, αγαπητοί φίλοι, λέμε ότι το σύστημα αυτό έχει σαπίσει μέχρι το μεδούλι και γι' αυτό όλα μετριούνται με το ζύγι των κερδών και την ίδια ώρα που η επιστήμη και η τεχνολογία έχει εκτιναχτεί, η ανθρώπινη ζωή δεν μετράει τίποτα μπροστά στα κέρδη τους. Είναι στο DNA λοιπόν αυτού του συστήματος να μην υπολογίζει τίποτα μπροστά στα κέρδη των μονοπωλίων. Μερικά παραδείγματα από την ίδια την πανδημία που δείχνουν πόσο σάπιο είναι αυτό το σύστημα. Το πρώτο, την ώρα που σε όλο τον κόσμο υπάρχουν άπειρα επιστημονικά ιδρύματα, πολύ σοβαροί επιστήμονες, και ξέρετε, δεν είναι μόνο οι επιστήμονες αυτοί. Εμείς ξέρουμε και πάρα πολλούς κομμουνιστές επιστήμονες που και στα επιτελεία μέσα, στο Θριάσιο, στο Αττικό, που είναι και οι ίδιοι, πώς να το πω, σε αυτές τις ειδικότητες που πρωτοστάτησαν αυτή την περίοδο, χιλιάδες επιστήμονες και δικούς μας ανθρώπους που είναι στα εργαστήρια που μελετάνε τον ιό, ο οποίος, επειδή ξέρω ότι στην περιοχή και γενικότερα υπάρχει μια συζήτηση αν υπήρχε δεν υπήρχε, υπάρχει ιός, δεν θεωρούμε εμείς ότι είναι ένα στημένο πράγμα όλο αυτό. Υπάρχει ένα ιός που τον ψάχνουν οι επιστήμονες. Θέλω να πω ότι υπάρχουν την ίδια στιγμή που υπάρχουν όλα αυτά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αντί όλοι αυτοί να συνεργάζονται και τα Ινστιτούτα τους και τα εργαστήριά τους, να βρεθεί το εμβόλιο και το φάρμακο και να σωθεί ο κόσμος, τι κάνουνε, ανταγωνίζονται για το ποιος θα πάρει την πατέντα, ποια χώρα θα ανακαλύψει πρώτη το εμβόλιο, ποια χώρα θα ανακαλύψει πρώτη το φάρμακο, για να μπορέσουν τα δικά της, η δική της επιχειρηματική όμιλη στο φάρμακο, να θησαυρίσουνε. Αυτό δεν είναι σαπίλα. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, δεύτερο παράδειγμα. Την ώρα που χιλιάδες γιατροί σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες ψάχνουν για δουλειά, την ώρα που υπάρχει όλο το αναγκαίο προσωπικό, επιστημονικό, δυναμικό, σπουδαγμένο, αντί να γίνουν προσλήψεις, να ανοίξουν νοσοκομεία, φτάνουν στο σημείο να βάζουν γιατρούς, να επιλέξουν ποιους θα σώσουν, ποιον θα σώσουν και ποιον θα αφήσουν. Στην Ιταλία δεν τους βλέπατε να κλαίνε και να το λένε συνεχώς οι γιατροί που ήταν στην πρώτη γραμμή, που αφήναν τους μεγαλύτερους σε ηλικία να πεθάνουν για να μπορέσουν να σώσουν τους νέους ανθρώπους? Αυτά μέσα στο 2020. Δεν μιλάμε για το 2000, για το 1900, για το 1800, για την απαρχή του καπιταλισμού. Είμαστε στο 2020. Αυτό δεν είναι σαπίλα? Ο τραγέλαφος που ζήσαμε να ξεμένει μια χώρα όπως η Ελλάδα, που έχει βαμβάκι, είχε βαμβάκι, πόσο έχει, έχει όμως ακόμα πρώτης ποιότητας, έμπειρο προσωπικό δυναμικό στον νηματισμό, με πολλά εργοστάσια να ξεμένει από μάσκες, και να μας φέρνουν βοήθεια από την Κίνα και δεν ξέρω εγώ από αλλού, ή να ξεμένουμε από αντισηπτικά, που έχουμε επίσης πολλές φαρμακοβιομηχανίες και μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες αν θέλανε σπάγανε και αυτά τα φάρμακα που λένε, τα περιβόητα τα οποία έχουν, σπάγανε και την πατέντα αν θέλανε. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά φυσικά δεν το κάνουνε, γιατί ο ανταγωνισμός δεν τους επιτρέπει των μονοπωλίων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κλπ. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι ο ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός και ότι σήμερα είναι επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο σοσιαλισμός. Επομένως, καμία αναμονή. Η επόμενη μέρα είναι ήδη εδώ. Η κρίση ήδη έχει ξεκινήσει. Σας καλούμε, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές πιθανά άποψεις να έχετε, από πιθανά να έχετε από μας, από πιθανά διαφορετικές για κάποια ζητήματα, διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων, σας καλούμε να συμπορευτούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα μέσα από τα σωματεία, μέσα στους φορείς του ίδιου των ίδιων των κοινωνικών δυνάμεων, αυταπασχολούμενων επαγγελματιών, όπου δεν υπάρχουν, να φτιάξουμε τέτοιους φορείς εδώ στη γειτονιά, που μπορούν να μπουν μπροστά, του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, στη νεολαία των φοιτητών, των μαθητών, να δυναμώσει η κοινή δράση, η κοινωνική συμμαχία, για να παλέψουμε για μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας, να παλέψουμε για μαζικές προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας με έμφαση στην πρόληψη, όπως είπα και πριν, και στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Να παλέψουμε ενάντια στις απολύσεις που έχουν ξεκινήσει, στην επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, τις νέες μορφές εκμετάλλευσης, για τη στήριξη του εργατικού λαϊκού εισοδήματος, τα μέτρα προστασίας των ανέργων, για να πληρώσουν αυτοί που πραγματικά πρέπει να πληρώσουν.
για να ανοίξουν τα σχολεία και το Σεπτέμβρη και να συνεχίσουν τα σχολεία με ασφάλεια, χωρίς κανένα κενό, με μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, που να μην έρχονται καλό Οκτώβρη και καλό Νοέμβρη και Δεκέμβρη, και τώρα ακόμη να λείπουν ειδικότητες βασικές από τα γυμνάσια και από τα λύκεια, με προσωπικό μόνιμο καθαριότητα στα σχολεία, με διασφάλιση των αναγκαίων μέσων και υποδομών, για να μην περάσουν τα νέα μέτρα καταστολής της λαϊκής δράσης, να μην γίνουν πληστηριασμοί λαϊκών κατοικιών που τους έχουμε μπροστά μας, και βεβαίως για να οργανώσουμε την αλληλεγγύη και να μην μείνει κανένας μόνος και αβοήθητος, που θα βρεθεί τέτοιος κόσμος πολλής το αμέσως επόμενο διάστημα. Και πιστεύουμε, αγαπητοί φίλοι, ότι όσο θα δυναμώνει αυτός ο αγώνας, θα γίνεται όλο και πιο φανερό αυτό που λέμε εμείς, ότι υπάρχει διέξοδος από αυτή τη σαπίλα. Ότι αυτοί που παράγουμε τον πλούτο είναι και αυτοί που πρέπει να τον πάρουμε στα χέρια μας. Και εμείς λέμε ότι μέσα από έναν κεντρικό σχεδιασμό, με αξιοποίηση της οικονομίας, με αξιοποίηση όλου του επιστημονικού δυναμικού, όλων των εργαζομένων, για παράδειγμα στην υγεία, μπορούμε να δημιουργήσουμε χιλιάδες ΜΕΘ, να εξυγχρονίσουμε την πρωτοβάθμια υγεία, να αναβαθμίσουμε τα σχολεία, να μην τρέμει το φιλοκάρδι μας στην όποια πανδημία πάλι μπορεί να εμφανιστεί. Και τέτοιες παροχές υγείας, στον τόπο δουλειάς και στον τόπο κατοικίας, να υπάρχουν για όλους ανεξαιρέτου φύλου, ηλικίας, θρησκείας. Τέτοιες παροχές είχε καταστήσει ο σοσιαλισμός που γνωρίσαμε. Άλλες αδυναμίες είχε και εμφάνισε που μπορούμε να τις συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά αυτά τα είχε λύσει. Λοιπόν, και να μην μας κάνει καθόλου εντύπωση που σε αυτή την πανδημία χώρες που είχαν, πώς το λένε, είχαν ένα τέτοιο σύστημα υγείας, την αντιμετώπισαν διαφορετικά. Πάρτε το παράδειγμα της Κούβας με τα 1000 μύρια, που εντάξει είναι σε μια φάση πάρα πολύ δύσκολη. Όμως η Κούβα, επειδή είχε προληπτική ιατρική, επειδή είχε κέντρα υγείας, επειδή παρακολουθούσε τον γενικό πληθυσμό, ήξερε ποιοι είναι ευάλωτοι στο να κολλήσουν τον ιό και τέτοια, δούλεψε κάτω, στη βάση, στην πρωτοβάθμια, στα κέντρα υγείας, και εκεί το σταμάτησε το πράγμα. Δεν έκανε όλη αυτή την το κλείσιμο, όπως έγινε εδώ πέρα, ας πούμε, από τις πρώτες μέρες της πανδημίας. Οι άλλες χώρες, η Τσεχία, το λένε, ο ίδιος, δεν ξέρω αν είδατε, ο Λιάτσος, αυτός ο ανταποκριτής της Ρωσίας, στη Ρωσία, ο οποίος έλεγε ότι το γεγονός ότι η Ρωσία ήταν δεύτερη σε κάποια φάση σε κρούσματα, δεν είχε όμως νεκρούς, οφείλεται στο ότι έχει μια τεχνογνωσία, μια υποδομή από την εποχή του σοσιαλισμού και στο δυναμικό που διαθέτει, αλλά και στον τρόπο που ακόμα κάποια πράγματα έχουν μείνει. Κάποια, δεν λέμε έτσι, καπιταλισμό, έχει καραμπινάτο και παίζει και πολύ μεγάλο παιχνίδι στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, αλλά δείτε τι έλεγε. Λοιπόν, για να μην φτάνουμε σε σημείο να οδηγούμαστε σε έναν τέτοιον ιδιότυπο εγκλεισμό, όπως πάθαμε, όπως στα σπίτια, επειδή το σύστημα υγείας δεν αντέχει. Λοιπόν, ανάπτυξη λοιπόν που θα έχει στο κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του είναι αυτή που θα παίρνει και όλα τα μέτρα προστασίας για το περιβάλλον, θα βάζει χέρι, δεν θα πει επιτρέπει τέτοιο πράγμα, δηλαδή καύση είτε μέσα, είτε εντός, είτε εκτός αστικού ιστού, καύση απορριμμάτων είναι καρκινογόνα. Υπάρχουν οι προτάσεις μας εδώ, ο Μάριος τα ξέρει και πολύ καλύτερα από μένα και λόγω επαγγέλματος. Λοιπόν, που θα αξιοποιεί τον ορυκτό πλούτο, δεν θα κλείνει τις λιγνητικές μονάδες, θα αξιοποιεί όλων των ειδών της μορφές ενέργειας, απλά θα παίρνει όλα τα μέτρα τα απαραίτητα της προστασίας του περιβάλλοντος με τα φίλτρα, όπως μπορεί να γίνει με φίλτρα, με επιπλέον άλλα μέτρα τέλος πάντων, και ταυτόχρονα θα αξιοποιεί και τις νέες μορφές, τις άλλες μορφές ενέργειας κλπ. Μια τέτοια λοιπόν κεντρικά σχεδιασμένη και διαρθρωμένη οικονομία μπορεί να βάζει σε προτεραιότητα τις δαπάνες, την πρόνοια και τη φροντίδα των ηλικιωμένων, ώστε να μην φτάσουμε να λέμε ότι δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα σχολεία γιατί στηβάζουμε σαν σαρδέλες τα παιδιά στις τάξεις, και γιατί τα σχολεία έχουν μικρές αυλές, έχουν αίθουσες σε υπόγεια και ημιυπόγεια, που οι ηλικιωμένοι δεν θα είναι το επιπρόσθετο βάρος που εγκαταλείπεται στη μοίρα του και είναι μαζικά νεκρή στην πρώτη έξαρση επιδημίας. Και σκεφτείτε και αυτή την πλευρά, γιατί στην Ελλάδα
είχαμε αυτή την αντιμετώπιση σε σχέση με άλλες περιοχές, γιατί με άλλες χώρες, γιατί είναι και η ελληνική οικογένεια πολύ πιο δεμένη. Είναι και η πλευρά αυτή που δεν μπορείς να αφήσεις φυσικά τον παππού, αλλά σκεφτείτε και την οικονομική πλευρά, πόσα νέα ζευγάρια ζούνε και με τους συνταξιούχοι γονείς, οι συνταξιούχοι παππούδες, Και αυτή την πλευρά, αυτά δεν τα μετρήσαν, νομίζετε, και ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Χαρδαλιάς, όλο το επιτελείο και το επιστημονικό επιτελείο που διέθεσε την επιστημονική του τέτοια, Και με επίφαση επιστημονική μας έπειθε και για κάποια πράγματα. Λοιπόν, για τέτοια ζητήματα, λέω, σκεφτείτε και αυτή την πλευρά. Και εμείς λοιπόν είμαστε αποφασισμένοι για αυτόν τον κόσμο να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο, αλλά θεωρούμε ότι και οι θυσίες που κάνουμε τώρα είναι πολύ μεγαλύτερες και δεν έχουν και κανένα αποτέλεσμα. Ενώ οι θυσίες που εμείς καλούμε μπορεί κάποια στιγμή πραγματικά να μας οδηγήσουν στο ξέφωτο. Και τελειώνω με αυτό. Έτσι εξηγείται και η εύλογη απορία πολλών φίλων που μας ρωτάνε πώς τα καταφέρατε και το κάνατε αυτό την Πρωτομαγιά στο Σύνταγμα, στο άγαλμα Βενιζέλου κλπ. Η πειθαρχημένη απειθαρχία του λαού είναι που βάζει στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, που ανοίγει το δρόμο για μια άλλη κοινωνία σοσιαλιστική. Είναι αυτά τα πιστεύω μας, αυτή ακριβώς η αντίληψή μας που μας δίνει τη δυνατότητα σαν κομμουνιστές να υπερβαίνουμε κάθε εμπόδιο, να έχουμε τόλμη και αποφασιστικότητα, να προχωράμε μπροστά. Ο κορονοϊός θα γιατρευτεί, θα βρεθεί και το φάρμακο, θα βρεθεί και το εμβόλιο. Ο καπιταλισμός όμως είναι αθεράπευτος ιός. Και αν δεν πάρουμε μέτρα, θα βασανίζει την ανθρωπότητα με φτώχεια, ανεργία, με πολέμους. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή λαοί πρέπει να τα αποφασίσουν, μπορούν να τα αποφασίσουν να βγουν στο προσκήνιο. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι η μόνη ρεαλιστική διέξοδος. Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, και την επόμενη μέρα. Ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει και το δίλημα έχει μπει αντικειμενικά. Ή ο λαός θα χάσει πάλι αυτή την περίοδο, σε αυτή την κρίση, ή το κεφάλαιο. Και στο χέρι μας είναι να βγει ο λαός νικητής.